Κυρία Χαραλαμπίδου, με πήρε προχθές γιατί είχαν κάνει μια αίτηση για να κάνουν μια συγκέντρωση στο Λευκοπύργο. Η απόφαση που πήραμε και στο Δημοσιογραφικό Διακομματική είναι το ότι ο Λευκοπύργος, οι Αριστοτέλους και οι Πεζόδρομοι της Αγίας Σοφίας δεν δίνονται για κομματικές συγκεντρώσεις. Από εκεί και πέρα αυτή η απόφαση ήταν ομόφωνη και διακομματική. Με πήρε η κυρία Χαραλαμπίδου και μου είπε ότι στο τηλέφωνο προχθές και μου είπε ότι κοίταξε να δεις. Το εμείς θέλουμε να κάνουμε τη συγκέντρωση στο Λευκοπύργο. Εγώ θέλετε κι εσείς και εγώ θέλω να πετάω με αεροπλάνο, αλλά δεν πετάω με αεροπλάνο. Η απόφαση είναι αυτή και δεν μπορούμε να κάνουμε εξαιρέσεις. Και της είπα επιπλέον ότι όλη αυτή η ιστορία έχει σχέση και με την αρχαιολογική υπηρεσία. Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν θέλει να γίνουν τις συγκεντρώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ας πούμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Λευκοπύργος, όπου και να πας, είναι μυρίζει αρχαία. Η άποψή της ήταν το ότι όχι, εγώ θα ρωτήσω την αρχαιολογική, ρώτα την αρχαιολογική. Η αρχαιολογική της απάντησε ότι δεν είναι η δικιά μας δουλειά, είναι του Δήμου. Αλλά ο Δήμος δεν λειτουργεί μόνος του. Έτσι, αυτό θα το κρατήσουμε. Εν συνεχεία με ξαναπήρε, όχι εμείς θα κάνουμε, θα πάμε και θα παρανομήσουμε. Τις υπάρχει θα παρανομήσουμε, θα τις καταγγείλουμε. Γιατί ζούμε σε ένα έντομο κράτος, δεν ζούμε, δεν πετασχέρι όπου να είναι. Αποτέλεσμα μου είπε ότι θα έρθει αύριο να μου τα εξηγήσει, για σήμερα δηλαδή. Αντί να έρθει αυτή, ήρθε ένα τσούρμο με διάφορους διαμαρτυρόμενους, οι οποίοι ήταν ανεβέστατοι, ήταν αγενέστατοι, δημιουργούσαν ένα πρόβλημα αυτό και στο τέλος με κατηγόρησαν ότι τους έδειξαν. Μα και βεβαίως θα τους έδειξαν. Δεν θα περνούσαμε όλη τη μέρα διαπληκτιζόμενοι αν μια απόφαση η οποία είναι του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν θα κάνετε εκεί. Και μάλιστα τους είπαμε, πηγαίνετε ρε παιδιά, 50 μέτρα παρακάτω, πηγαίνετε λίγο παρακάτω στο Βασιλικό Θέατρο. Δεν ανάγκη ζούρζου να το κάνετε στο Λευκοπύργο. Με αποτέλεσμα οξυθήκανε οι τόνοι. Εγώ έχω έναν τρόπο καμιά φορά να λέω. Πάρτε δρόμο, φύγετε, του είπα, σας βαρέθηκα, μας έχετε αναστατώσει εδώ πέρα μέσα. Και δεν παίρνω καμία, δεν ζητάω και καμία συγγνώμη. Να ζητήσουν αυτή τη συγγνώμη που κάνανε αυτή όλη την ιστορία.